Με την καγκελάριο Μέρκελ μιλήσαμε και σήμερα ειλικρινά. Όπω ξέρουν να συζητούν μεταξύ του οι δυνάμει του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, που είναι διαχρονικά υπέρ τη Ευρώπη και δεν την αντιμετωπίζουν σαν σημαία ευκαιρία. Συζητήσαμε για τη συνολική πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώ θα δώσουμε θετική προοπτική ιδιαίτερα στου πιο αδύναμου, ώστε να απαντήσουμε έτσι έμπρακτα σε κάθε είδου λαϊκισμό που απειλεί την Ευρωπαϊκή Συνοχή, από όπου και αν προέρχεται. Μιλήσαμε για την ελληνική οικονομία, τα προβλήματα τη οποία κάποιε ει Βρυξέλλε επιμένουν να εξοραίζουν για λόγου πρόσκληρων εντυπώσεων. Καθώ και για το σχέδιο τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη δραστική μείωση των φόρων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και ένα ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων, ώστε να βγει η χώρα οριστικά από την κρίση. Συζητήσαμε επίση για το μεταναστευτικό, όπου τόνισα ξανά τη θέση μου υπέρ τη αυστηρή προστασία των συνόρων μα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και επεσήμενα την ανάγκη να αλλάξει άμεσα η εθνική νομοθεσία για το άσυλο για να αποσυμφορηθούν τα νησιά μας. Τόνισα επίσης την υποχρέωση όλων μας για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών αξιών και του κράτους δικαίου έναντι οποιουδήποτε της επιβουλεύεται. Εξήγησα στην κυρία Μέρκελ τις θέσεις μας για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να την κυρώσει. Όχι απλώ επειδή αυτή είναι η βούληση τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Αλλά γιατί είναι μια κακή συμφωνία, που αντί να λύνει παλιά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μπορεί να περιοδοτήσει καινούργια. Και αυτή η θέση μα είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι δυνάμει που σταθερά τάσσονται υπέρ τη Ευρώπη, ξέρουν να συζητούν με εντυμότητα τι θέσει του. Και γνωρίζουν πάντα πώ να προχωρούν μπροστά. Με τέτοια ειλικρινή συνάντηση υπήρξε και σήμερα. Γι' αυτό και ευχαριστώ την Καγκελάριο για την επίσκεψή τη και προσβλέπω και στο μέλλον σε μια ουσιαστική συνεργασία μαζί της.